μια οικοδομητική συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα και αυτό με το οποίο σίγουρα γυρνάμε στην Ελλάδα μετά από αυτή τη συνάντηση είναι ότι πρώτα απ' όλα έχει αποκατασταθεί με πολύ καλό τρόπο ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της Γερμανίδας Καγκελαρίου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Βρέθηκαν τα κοινά σημεία αναφοράς σε σχέση με το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Είχε μια πολύ θετική απήχηση όλη αυτή η συνάντηση και η παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί. Απήχηση στον κόσμο, δηλαδή. Το λέγαμε και το πρωί, δεν υπάρχει καμία απώλεια. Όμως επί της ουσίας, στο πνεύμα της επιστολής που έστειλε ο κ. Τσίπρας, εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα ρευστότητας. Σας ρώταγα και χθες εδώ επιμόνως και να ρωτήσω και σήμερα. Με δεδομένο ότι πάλι μας παρέμπεψε στα όργανα, στους θεσμούς κλπ. Πόσο αντέχουμε? Γιατί η επιστολή που είχε ο Τσίπρας, όσο και να υπερέβαλε λίγο για διαπραγματευτικούς λόγους, είχε έναν δραματικό τόνο ότι δεν έχουμε λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας, όπως είπε και χθες στη συνέντευξη τύπου, δεν πήγε για να ζητήσει λεφτά από τη Γερμανίδα. Σύμφωνοι, αλλά το πρόβλημα ρευστότητα. Δεν περίμενε δηλαδή ότι θα βγάλει ένα βαλιτσάκι η Καγκελάριο και θα του το δώσει. Έτσι. Αυτό που έχει γίνει σε σχέση με τη ρευστότητα και έχει σημασία είναι αυτό το οποίο στην ουσία ανακοινώθηκε και μετά την επταμερή. Αυτό δηλαδή που ανακοινώθηκε την Πέμπτη το βράδυ, ότι όταν δηλαδή η Ελλάδα παρουσιάσει αυτό το μεταρρυθμιστικό πακέτο και παρουσιαστεί στο Eurogroup και εγκριθεί από το Eurogroup, τότε θα ανάψει το πράσινο φως για να απελευθερωθούν πόροι ρευστότητας προς την ελληνική οικονομία. Δεν θα περάσει ένας μήνας. Γρήγορα γίνονται αυτές οι κινήσεις, σας το είπα και χθες, και αυτό είναι γενικά και αυτός είναι ο ρυθμός ταχύτητας με τον οποίο κινείται. Δευτέρα δηλαδή λέμε τώρα, έτσι. Δευτέρα μιλάμε τώρα, έτσι. Για να μιλάμε συγκεκριμένα. Μέχρι Δευτέρα θα έχουν τελειώσει αυτά. Το αργότερο τη Δευτέρα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση και για το ραντεβού που είχαμε κλείσει από χτες και ήσασταν συνεχείς αυτό.